κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Ήσταν κι εσείς σαν και εμένα παιδιά πνιχρό, μια περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Η babysitter. Οι γονείς μας θα πάνε στο εστιατόριο. Ζήτω, τέλεια. Δηλαδή θα είμαστε μόνοι μας όλο το βράδυ. Κανείς δεν θα μας λέει άντε πηγαίνετε για ύπνο. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ζήτω. Σήμερα το βράδυ, Αλσέστ, έχει και τις έρευνες του μεγάλου αστυνομικού στο ράδιο. Τις ποιες? Κάτι πολύ φοβιστικές ιστορίες. Ο μπαμπάς μου δεν με αφήνει να τις ακούω. Φοβερό! Ανυπομονώ να φύγουν οι γονείς σου για να τα ακούσουμε. Νικόλα, Αλσέστ, κατεβείτε. Λοιπόν, Μπριζίτ, αυτή είναι. Μάλιστα. Εσείς είστε τα διαβολάκια που θα κρατήσω απόψε. Όχι. Θα έγινε κάποιο λάθος. Δεν χρειαζόμαστε babysitter. Έλα, Νικόλα, αγόρι μου. Είναι δυνατόν να σας αφήσουμε όλο το βράδυ μόνους σας? Μα δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, έχουν φορέσει πιτζάμες, αλλά δεν έχουν φάει ακόμα βραδινό. Θα βρείτε φαγητό στο ψυγείο. Αυτό είναι μεγάλη αδικία. Να είστε καλά, παιδιά, και να ακούτε την Μπριζίτ, εντάξει? Μην ανησυχείτε, θα τα πάμε περίφημα. Έλα, αγάπη μου. Οι γονείς του Αλσέστ θα περιμένουν. Καληνύχτα, παιδιά. Και να τα βάλεις νωρίς για ύπνο. Έννοια σας. Όσο πιο γρήγορα ξαπλώσουν, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσω την εργασία μου. Γεια σας. Ακούσατε τι είπαν οι γονείς σας, να είστε φρόνιμοι, έτσι? Ναι, αλλά τι θα φάμε, Μπριζίτ? Ζαμπόν, πουρές, τι λέτε? Συνήθως τα Σάββατα τρώμε κρέπες, κυρία. Κρέπες? Θα πάρει πολύ χρόνο. Δεν ξέρω να φτιάχνω κρέπες. Μη φοβάστε, ξέρω εγώ. Φτιάχνω συχνά με τη μαμά. Δεν μου φαίνεται πολύ καλή ιδέα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πήγαινε εσύ μέσα για να κάνεις τη γεωγραφία σου. Καλά, εντάξει, αλλά να προσέχετε. Μη φοβάσαι, θα κάτσουμε φρόνημα. Ταντά! Μπράβο, Νικόλα! Θα φάμε καλά! Ξέρεις να φτιάχνεις κρέπες? Για να πω την αλήθεια, ξέρω μόνο να τις τρώω. Δεν πειράζει. Θα κοιτάξουμε μέσα στο βιβλίο με τις συνταγές. Έτσι κάνει συνέχεια η μαμά μου. Έλα, Αντουάν, εδώ, Μπριζίτ. Ναι, όλα καλά. Χρειαζόμαστε αλεύρι, αυγά και γάλα. Και τώρα? Θα τα χτυπήσουμε δυνατά. Έτσι λέει. Να τα χτυπήσουμε με το σπαθί μου. Ναι, ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Σ' αρέσει το κράνος μου? Α, τρομερό! Α, προδότη! Θα μου το πληρώσεις αυτό! Τόλμα και θα δεις! Έχασες, παραδώσου! Σε χτυπώ! Σίγουρα! Σ' αφήνω, μην έρθεις ακόμα. Περίμενε να κοιμήσω τα παιδιά σε μία ώρα. Άρπα μία, άρπα κι άλλη! Άντε, παλιόπαιδο! Μα τι γίνεται εδώ? Δεν παίζουμε στην κουζίνα. Ναι, παρόλο που το κάνω συχνά με τη μαμά μου. Ορίστε, καθάρισα. Έλα, γρήγορα, Αλσέστ. Περίμενε, δεν τελείωσα. Μα είναι η τρίτη μερίδα που παίρνεις. Και η πρώτη ήταν για να δοκιμάσω, η δεύτερη για να φάω και η τρίτη για να χαρεί η μαγείρισα. Σε λίγο θα αρχίσουν οι έρευνες του μεγάλου αστυνομικού. Θα χάσουμε την αρχή.
Δεν πρόκειται να ακούσετε ράδιο, παιδιά. Είναι ώρα για ύπνο. Οι γονείς μου μ' αφήνουν να ακούω ραδιόφωνο πριν πέσω για ύπνο. Για κοίτα με στα μάτια, μικρέ μου. Για κοίτα με στα μάτια, μικρέ μου. Α! Αρκετά, τελείωσαν τα αστεία. Πηγαίνετε αμέσως για ύπνο. Είναι αδικία! Δεν πειράζει, θα πάμε κρυφά στο γραφείο του μπαμπά. Έχει κι άλλο εκεί. Εντάξει! Λοιπόν, πλύνετε τα δόντια σας. Ναι! Άλυσες, τι κάνεις? Τρώω καραμέλες. Τι ερώτηση! Δώστο μου! Πλύνα τα δόντια μου όπως μου είπες. Δεν μπορώ να φάω τις καραμέλες μου τώρα. Ελάτε, έχει περάσει η ώρα. Ξαπλώστε. Θα σας διαβάσω ένα παραμύθι. Όχι, δεν θέλουμε. Θα σας ηρεμήσει. Έτσι θα κοιμηθείτε και εγώ θα κάνω με την ησυχία μου την εργασία μου στη γεωγραφία. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πασχαλίτσα που την έλεγαν Σύση και είχε χαθεί σε ένα λιβάδι με παπαρούνες. Αυτό είναι για μικρά μωρά! Η Σύση γνώρισε τότε ένα καλό κουνουπάκι, τον Πάολο. Πόσο του άρεσαν οι βούλες που είχε στη ράχη η Σύση? Πώς, τόσο γρήγορα? Φοβήθηκα ότι θα μας διάβαζε όλο το παραμύθι. Γρήγορα, δεν θα προλάβουμε. Θα αρχίσει η εκπομπή. Είσαι με τα καλά σου, θα μας καταλάβει. Δίκιο έχεις. Καλύτερα χωρίς φως. Άντε, άνοιξε το ραδιόφωνο. Ωραία, νομίζω ότι βάψαμε. Ωχ, ανεβαίνει! Τι θα κάνουμε τώρα? Πω, θα δει ότι τα κρεβάτια είναι άδεια. Νικόλα, τι κάνεις εκεί? Με έπιασε δίψα και έτσι όπως κοιμόμουν, μπέρδεψα κυρία εντελώς τα δωμάτια. Καλά, άντε στο κρεβάτι σου και θα σου φέρω εγώ νερό. Ορίστε. Και τώρα πέσε αμέσως για ύπνο. Σουτ, θα το ξυπνήσετε. Διαρρήκτης ετοίμαζε το επόμενο του χτύπημα. Πάνω στην ώρα ήρθες. Ο διαρρήκτης ετοιμάζεται να μπει στο σπίτι. Φοβερό. Η απειλητική σκία του γλίστρησε στο πηχτό σκοτάδι. Με το γαντοφορεμένο χέρι του έπιασε το πόμολο. Η πόρτα δεν θα έμενε για πολύ ακόμα κλειστή. Ακούσες ένα θόρυβο? Ναι, τι ήταν αυτό? Η πόρτα του κήπου μάλλον. Λες να γύρισαν οι γονείς σου, τόσο νωρίς? Ναι, ο διαρρήκτης μπήκε. Αλίμονο σε όποιον βρεθεί στο δρόμο του. Λες να είναι διαρρήκτης? Δεν ξέρω, πρέπει να το πούμε στην Μπριζίτ. Πες μέσα γρήγορα, αν του άμι σε δουν. Ηρέμησε, δεν κάνουμε τίποτα κακό. Γεωγραφία διαβάζουμε, κούκλα μου. Με πήραν για να φυλάξω τα παιδιά, όχι για να καλέσω τους φίλους. Μπριζίτ! Τα παιδιά, γρήγορα, κρύψου! Μπριζίτ! Πάλι όρθιοι είστε εσείς, πού πάτε με τα παιχνίδια? Ακούσαμε κάποιο θόρυβο. Σίγουρα μπήκε διαρρήκτης. Πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία. Μα όχι, δεν μπήκε κανείς, ιδέα σας είναι. Γρήγορα, στα κρεβάτια σας. Γεια σας, ναι, κοιμούνται σαν πουλάκια, μείνετε ήσυχος. Ο μπαμπάς, έλατε γρήγορα, μπήκε διαρρήκτης στον κήπο.
Ο Νικόλας είναι. Είδα εφιάλτη. Μην ανησυχείτε, θα τον πάω μέσα στο κρεβάτι του. Νάτος! Εκεί, πίσω από την πολυθρόνα, τον είδα. Αφού με ανακαλύψατε, παραδίνομαι. Μα τι κάνετε. Ένας φίλος της Μπριζίτη είμαι. Ouch. Σας παρακαλώ, μην πείτε τίποτα στους γονείς σας. Αλλιώς δεν θα μου ξαναεμπιστευτούν άλλα παιδιά. Σύμφωνοι. Ευχαριστώ. Και τώρα στο κρεβάτι. Εγώ δεν ιστάζω. Με έπιασε και μια λιγούρα. Θέλω γαριδάκια. Κι εγώ. Θα τα τρώγαμε ακούγοντας ραδιόφωνο. Εντάξει, λοιπόν, παραδίνομαι. Κάντε ό,τι θέλετε. Ναι! Όχι! Η εργασία γεωγραφίας, είσαι απρόσεκτος! Δε φταίω εγώ! Είπαμε να με βοηθήσεις, όχι να την καταστρέψεις! Είσαι άδικη! Αφού το θες, λοιπόν, κάτσε να την κάνεις μόνη σου! Σκασίλα μου, πάρε δρόμο! Γεια σου! Γεια! Αν θες, μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς! Ευχαριστώ, παιδιά, δεν χρειάζεται! Ο ληστής δεν ήταν άλλος από το γιο του Μπατζανάκη του γείτονα. Ο αστυνόμος Στανισλάς το ήξερε. Φοβερός αυτός ο αστυνόμος Στανισλάς. Γυρίσαμε. Καλησπέρα. Τι? Μα τι κάνετε εδώ? Γρήγορα στα κρεβάτια σας. Κοιμάται. Πιο σιγά. Θα την ξυπνήσετε. Δεν θα πέρασαν καλά, φαίνεται. Γι' αυτό έχουν αυτή τη φάτσα. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Παύλος Τσιτομενέας, Γιώτα Μιλίτση, Αφροδίτη Αντωνάκη, Βούλα Κώστα, Ζωή Κατσάτου, Άντρια Ράφτη, Βάσια Λακουμέντα, Ιφηγένεια Στάικου, Ακίνδυνος Γκίκας, Κατερίνα Γκίρκης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Μαριάννα Παπασάδα. Σκηνοθετική επιμέλεια Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πουλίζου. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Σιέρα Post.